Θέλω να συνδεθούμε τώρα με την κυρία Θέκλα Πετρίδου, η οποία είναι ψυχολόγος συγγραφέας και βλόγγερ. Γεια σου Θέκλα, να σου μιλάω στον Ενικό γιατί σε παρακολουθώ. Χαίρετε, βεβαίως στον Ενικό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η αφορμή ήταν να μιλήσουμε σήμερα ένα τελευταίο vlog που ανέβασες για αυτή την τραγωδία και για το πόσο όλους μας μια μεγάλη τραγωδία απορριθμίζει το συναίσθημά μας. Και δεν υπάρχει άνθρωπος και στην Κύπρο, συλληπιτήρια και για τα δικά σας παιδιά που χάθηκαν, που να νιώθει ότι είναι μια μέρα σαν τις άλλες, ότι η ζωή μας κυλάει κανονικά, κοινωνικά, προσωπικά. Όλα έχουν μια βουβαμάρα και το πένθος, όσο βαρύ το αισθάνεται ο καθένας. Δεν έχουμε το ίδιο πένθος που έχουν οι γονείς ή οι άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους. Καταρχάς να ξεκινήσω ευχόμενη συλληπιτήρια πρωτίστως στους οικείους των ανθρώπων που έχουν χαθεί. Πολύ σωστά Μαρία, σου μιλάω και στον Ενικό, έχεις εντοπίσει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέση των διασωστών, των ιατρών και των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί τις πρώτες ώρες. Κινδυνεύουν από burnout, από εργασιακό κάψιμο και συναισθηματικό κάψιμο. Και χαίρομαι που υπάρχουν ψυχολόγοι της αστυνομίας οι οποίοι θα δουν και το προσωπικό. Ευχάριστα είναι δύο. Το πρώτο είναι ότι τα νέα παιδιά είναι καλύτερα από εμάς και μας δείχνουν το δρόμο. Και το δεύτερο, ότι η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η οποία στηρίζεται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τη στηρητική του πηξίδα, έχει λάμψει για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, όσον αφορά στο πώς βιώνουμε όλοι οι Έλληνες παγκοσμίως, όχι μόνο οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, οι Έλληνες που ζουν στην Κύπρο, όλοι οι Έλληνες παγκοσμίως βιώνουμε αυτή την τραγωδία με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως συλλογικό πένθος. Ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο συνέβη και στην Ελλάδα, το οποίο συνέβη και σε ένα μέσο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το θεωρούμε ασφαλές και μας άφηναν να πιστεύουμε πως είναι ασφαλές. Η αλήθεια είναι ότι θεωρούσαμε ότι, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, έχω σπουδάσει στην Ελλάδα, είτε ο όγκος των ανθρώπων που με παρακολουθούν και επικοινωνώ μαζί τους ένα από την Ελλάδα, υπάρχει έτσι μια διάχυτη απαξίωση των θεσμών, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μια γενικότερη κρίση. Όμως είχαμε μια αίσθηση ότι τα τρένα λειτουργούν καλά, τα αεροπλάνα είναι ασφαλή, οι γιατροί είναι καλοί. Τώρα έχει πέσει ένας μύθος. Υπάρχει μια πραγματικότητα ότι από τη μια γενιά στην άλλη μεταβιβάζονται διαγενειακά τα τραύματα. Όπως για παράδειγμα η γενοκτονία των ποντίων που έγινε με τη μικρασιατική καταστροφή, που γνωρίζουμε ότι έχει μεταβιβαστεί διαγενειακά και στις επόμενες γενιές. Με το που έγινε αυτό που έγινε τα μεσάνυχτα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 1ης Μαρτίου στα Τέμπη, όλοι όσοι έχουμε βιώσει τραύματα προσωπικά, έχουμε χάσει ανθρώπους σε αυτοκινητικά δυστυχήματα, όσοι έχουμε βιώσει πόλεμο ή έχουμε βιώσει τον απόϊχο του πολέμου, έχουμε μπει κατευθείαν σε μια κατάσταση συλλογικού πένθους. Είτε μας αρέσει είτε όχι, μπορεί να λέμε έτσι με ωραία λόγια ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο των συγγενών, αυτών που είναι πραγματικά μέσα αυτή τη στιγμή, όμως ο καθένας από εμάς έχει ένα κομμάτι μέσα του τραυμάτων πολύ καλά χωσμένων, που είτε έχουν να κάνουν με δυστύχημα που σκοτώθηκε συγγενικός μας, άνθρωποι από το συγγενικό μας περιβάλλον, είτε όπως είπα προηγουμένως από περιστατικά που έχουμε βιώσει έτσι δραματικά, πώς ήταν το πυρκαγιέ στο μάτι, πώς ήταν το δυστύχημα στο Ήλιος, του Ήλιος, του αεροπλάνου που έπεσε το 2005. Όλα αυτά ξυπνάνε μέσα μας και μπαίνουμε χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το επιδιώκουμε, σε μια συνθήκη πένθους. Δεν πενθούν μόνο όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους, δεν πενθούν μόνο όσοι έχουν τραυματιστεί στο δυστύχημα ή έχουν βιώσει το δυστύχημα, πενθεί όλο το ένθος, όλο το έθνος. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και η ενοχή που νιώθουμε κι εμείς, άκουγα ένα παιδί που σώθηκε, που έλεγε ότι η μαμά του, είπε κάτι συγκλονιστικό, ότι όταν πήγε η μαμά του να τον παραλάβει, αφού τον περιθάλψανε, ντράπηκε να τον αγκαλιάσει, γιατί μπροστά ήταν και άλλοι γονείς που περίμεναν τα παιδιά τους και δεν είχαν πάει. Και σκέφτομαι ότι όλοι κάπου μέσα μας νιώθουμε μια ενοχή μπροστά σε αυτά τα γεγονότα. Είναι η ενοχή του επιζήσαντος αυτή.
ενοχή του survivor. Όταν κάποιος επιζήσει από μια τραγωδία, μπορεί να νιώθει ενοχή γιατί να μην έχω πεθάνει εγώ και να έχει πεθάνει κάποιος άλλος, το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό συνέστημα. Θέλω να σημειώσω κάτι, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή από την αρχή. Θέλω να συμφωνήσω απολύτως με τον ψυχίατρο που είπε προηγουμένως, ότι αν οι συγγενείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τα απομεινάρια των παιδιών τους, λυπούμε για τη λέξη που χρησιμοποιώ, εάν το θέλουν πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν, γιατί αυτό θα τους βοηθήσει να αρχίσουν τη διαδικασία του πένθους και θα τους βοηθήσει να εντυπώσουν στον εγκέφαλο τους ότι όντως το παιδί τους έχει πεθάνει. Αυτές τις μέρες έκανα και άλλα βίντεο, Μαρία. Έχω κάνει πολύ διάβασμα όσον αφορά στην νευροφυσιολογία του πένθους. Και το πένθος είναι το εξής. Ο εγκέφαλος μας έχει καταγραμμένη μέσα τη σχέση που έχουμε με τον άνθρωπο που έχει πεθάνει, με το παιδί μας για παράδειγμα. Υπάρχει μια εικόνα μέσα στον εγκέφαλο ότι το παιδί μου είναι αυτό, ανά πάσα στιγμή μπορώ να του τηλεφωνήσω και να επικοινωνήσω μαζί του, μπορώ να στείλω μήνυμα στο WhatsApp, να το δει, να γίνει μπλε το τοξάκι και να μου απαντήσει. Όταν πεθάνει όμως το παιδί μας ή όταν χάσουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ο εγκέφαλος μας εξακολουθεί να θεωρεί πως υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Και ανά πάσα στιγμή που πάμε να πάρουμε το τηλέφωνο, να τηλεφωνήσουμε, να στείλουμε ένα μήνυμα ή προσπαθούμε να απευθυνθούμε στο αγαπημένο μας πρόσωπο, βιώνουμε ματέωση, γιατί ξαναθυμόμαστε και πρέπει να θυμίσουμε ξανά στον εγκέφαλό μας ότι αυτό το πρόσωπο έχει φύγει. Οπότε με βάση αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να το αποχαιρετήσουμε, λες. Ναι. Πρέπει να δούμε, να αγγίξουμε. Θα μοιραστώ μαζί σου μια ιστορία. Το 1998, πολύ νεαρή ψυχολόγος στην Κύπρο, είχα συναντήσει την περίπτωση μια κοπέλα που είχε πεθάνει ο σύζυγός της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και δεν την άφησαν να δει τον νεκρό. Και 2,5 χρόνια μετά ήταν σε βαρύτατο πένθος. Πήγα εγώ ίδια στην αστυνομία της Πάφου την τοπική. Ήταν εκεί ένας κύριος πάρα πολύ εξυπηρετικός. Ανοίξαμε το φάκελο, πήγαμε μαζί με. Πήρα εγώ το φάκελο στα χέρια μου, τον πήγα στο σπίτι της, της έδειξα τις φωτογραφίες του άνδρα της, οι οποίες ήταν παρόμοιες με αυτές τις φωτογραφίες που λέτε ότι είναι τώρα. Και η κοπέλα μπόρεσε να βγει μέσα από το πένθος με το που έπαθε αυτό το σοκ βλέποντας τις φωτογραφίες. Ναι, θέκλα, γιατί αν δεν δεις ότι έχει μείνει αυτό, δεν το συνειδητοποιείς. Τώρα, όσον αφορά σε όλους τους υπόλοιπους, όσοι από εμάς είχαμε από πριν άγχος, κατάθλιψη, πράγματα τα οποία μας απασχολούσαν, που οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σε αυτή την άσχημη ψυχολογική μα κατάσταση. Μα δεν νομίζω γιατί ότι ακούμε και καλά τελευταία. Δηλαδή από εγκλήματα ή καταστάσεις, πολέμους, υπάρχει μια ενέργεια πολύ μαύρη γενικά. Πόσο να μην επηρεαστείς. Περιμένουμε πάρα πολύ να ανθίσει κάτι, να δούμε κάτι λαμπερό. Είναι και το λεγόμενο πανδημικό σύνδρομο, που είναι ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό στην ψυχοπαθολογία, που αφορά, λέει, συνολικό τραύμα που έχει βιώσει όλη η ανθρωπότητα με τον εγκλεισμό της πανδημίας. Και εκείνο ήρθε στην Ελλάδα να προστεθεί πάνω στα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχει περάσει ο κόσμος με την μνημόνια. Κρίση. Ναι. Υπάρχουν ένα σωρό μελέτες που αποδεικνύουν ότι η οικονομική στέρηση, ότι οι περιορισμοί, ότι τα αυστηρά μέτρα επηρεάζουν πάρα πολύ και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου. Είμαστε πολύ επιβαρημένοι όλοι και αυτή τη στιγμή καλούμαστε on top of everything, πάνω από όλα αυτά, να βιώσουμε και αυτό το γεγονός. Θεκλά, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Ναι. Ναι, για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση, θα ήθελα να δώσεις δύο tips πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη μαυρίλα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, όσοι από εμάς βρίσκουμε τον εαυτό μας συναισθηματικά απορριθμισμένο, ότι από την Τρίτη το βράδυ, την Τετάρτη το πρωί βιώνουμε μια κατάσταση πολύ άσχημη ψυχικά και συναισθηματικά, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, να σταματήσουμε να λέμε «μα δεν έχει πεθάνει το δικό μου παιδί», «μα δεν έχει συμβεί σε μένα προσωπικά» και να φροντίσουμε τον εαυτό μας με αγάπη. Εάν έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας... Υπάρχουν να και γραμμές τηλεφωνικές. Ναι, και στην ιστοσελίδα μου thetklepetridon.com στην αρχική σελίδα έχω ένα άρθρο στο οποίο έχω καταγράψει όσες δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας υπάρχουν σε Κύπρο και Ελλάδα, γιατί είναι και το οικονομικό ένα ζήτημα. Ναι. Πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας ανακουφίζουν. Το πένθος είναι πολύ φυσιολογικό συναίσθημα. Όταν πενθείς πρέπει να το βιώσεις.
όσο το αποτρέπεις το πένθος, αυτό γίνεται περιπλεγμένο. Διωγγώνεται. Ναι, υπάρχει η έννοια του περιπλεγμένου πένθους. Είναι εντάξει να είμαστε χάλια, είναι εντάξει να μην είμαστε πολύ καλοί στη δουλειά μας. Προσοχή σε εσάς που δουλεύετε πολύ σκληρά αυτές τις μέρες, μετά θα σας φανεί. Δηλαδή αυτό που είπε προηγουμένως ο γιατρός για την αδρεναλίνη ισχύει και για την κορτιζόλη και για άλλους νευροδιαβιβαστές οι οποίοι ενεργοποιούν και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και νομίζουμε ότι είμαστε καλά ενώ δεν είμαστε καλά. Πρέπει να φροντίζουμε τον ύπνο μας, πρέπει να κοιμόμαστε επαρκώς, να τρώμε έστω και αν νιώθουμε ότι δεν πεινάνε, να τρώμε υγιεινά και φρέσκα φαγητά, να περπατάμε έξω στη φύση, να ερχόμαστε σε επαφή με τα κατοικίδια μας όσοι έχουμε κατοικίδια, γιατί βοηθάει στην ξαλάφρωση. Φυσικά είναι κρίμα τα κατοικίδια μας, αλλά μαζί μας. Γιατί παίρνουν την ενέργεια την δική μας. Ναι. Μη μου κάνεις ενοχή. Ναι, είναι κρίμα. Όχι. Κοίταξε, το παίρνουν ούτως ή άλλως, οπότε αν ασχοληθούμε με το κατοικίδιο μας και να τον καλλιάσουμε και αν παίξουμε μαζί του, θα εκτονωθούμε. Και τα συναισθήματα δεν είναι φοβιστικά τα ανθρώπινα συναισθήματα, είναι απόλυτα φυσιολογικά. Για να νιώθω πόνο σημαίνει ότι χρειάζομαι να κάνω μία παύση για να ξεκουραστώ. Και επίσης γνωστικά, όσον αφορά τη γνωστική αναδιάρθρωση που χρειάζεται να κάνουμε συνολικά ως έθνος, πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους ότι θα γίνουμε υπεύθυνοι. Ο καθένας στο πόστο του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ίσως μας δοθεί μια άλλη φορά να ξαναμιλήσουμε. Για την επικοινωνία. Να σε και καλά. Και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Φυσικά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Αυτό είναι και το μήνυμα. Είναι να εντάξει να μην είμαστε εντάξει. Αυτό. Παιδιά. Και να μην υποτιμούμε τα συναισθήματά μας, ναι, και να τα αναγνωρίζουμε και να τα βιώνουμε. Για να περάσει και αυτό. Η πίεση του να φύγουμε από αυτό το βάρος. Δεν είναι ντροπή να το βιώνουμε πόνο, τα συναισθήματά αυτό, μας. Μόνο κακό μπορεί. Πάντως πρέπει να κρατήσουμε από αυτό που είπε η κυρία Πετρίδου, ότι οι οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, από γενιά σε γενιά το τραύμα θα ακολουθεί. Mm-hmm. Δεν θα τους αφήσει ποτέ. Μα είναι και αυτό το τραύμα από προηγούμενες γενιές που μας κάνει και εμάς τώρα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι, και το να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Έτσι ξημερώνει μια καλύτερη μέρα.